Σε ιδιωτική κλινική με έντονη αδιαθεσία εισήχθη εκτάκτος ο γνωστός τραγουδιστής Λευτέρης Πανταζής. Ο Λευτέρης Πανταζής αισθάνθηκε το πρωί έντονη αδιαθεσία και οι συγγενείς του τον μετέφεραν εσπευσμένα σε ιδιωτική κλινική, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την εισαγωγή του. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν αισθάνονταν καλά λόγω της ιώσεως που είχε. Αυτό λίγο τον κούρασε και σήμερα είχε κάποια συμπτώματα που επέβαλαν την εισαγωγή του. Τα πρώτα σημάδια της αδιαθεσίας ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα. Ο τραγουδιστής είχε πονοκέφαλο και έντονους πόνους στο στήθος, αλλά δεν έδωσε σημασία, νομίζοντας ότι ήταν κάτι παροδικό. Πήγε κανονικά να τραγουδήσει. Μετά το πρόγραμμα όμως λιποθύμησε στο καμαρίνι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αμέσως μετά την εισαγωγή του, εδώ στο ιδιωτικό θεραπευτικό κέντρο, ο Λευτέρης Πανταζής υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις βγήκε από το νοσοκομείο, αλλά συνέχιζε να έχει ενοχλήσεις. Η πρώην σύντροφός του Ζόζα Μενταξά και οι συγγενείς του ανησύχησαν ιδιαίτερα και τον μετέφεραν για μία ακόμη φορά στο νοσοκομείο. Ναι, έκανε κάποιες προληπτικές εξετάσεις. Γιατί είχε μια σύγκυση προχθές και δεν αισθάνθηκε καλά, είχε μια ζαλάδα, μια λιποθυμία. Ο ίδιος πώς είναι, η διάθεσή του πώς είναι, φοβήθηκε καθόλου? Καλά είναι. Λογικό είναι, λίγο φοβήθηκε. Ο Λευτέρης Πανταζής υποβάλλεται σε εξετάσεις. Δίπλα του είναι συνεχώς η Ζόζα Μενταξά και οι συγγενείς του. Να συνδεθούμε με το θεραπευτήριο που βρίσκεται, όπου νοσηλεύει το δημοφιλής τραγουδιστής. Το ρεπορτάζ καλύπτει ο Γιώργος Βότσκαρης. Γιώργο. Καλό μεσημέρι λοιπόν από εδώ από το ιδιωτικό θεραπευτήριο που βρίσκεται ο Λευτέρης Πανταζής. 24 ώρες μετά την εισαγωγή του λοιπόν και σε λίγη ώρα αναμένεται οι γιατροί να έχουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων προκειμένου να διαπιστώσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες ο γνωστός τραγουδιστής. Στο πλευρό του βρίσκονται συνεχώς συγγενικά του πρόσωπα, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος σήμερα είναι πιο ευδιάθετος σε σχέση με χθες, λιγότερο φοβισμένος. Λογικό είναι, πρόβλημα υγείας αντιμετώπισε και περιμένει και αυτός μαζί με τους γιατρούς τα αποτελέσματα των εξετάσεων προκειμένου να αποφασιστεί αν θα συνεχίσει να νοσηλεύεται εδώ ή θα μπορέσει να φύγει για να πάει στο σπίτι του. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.